32, κεφάλαιο ΚΔΕΛΤΑ και πρώτο εδάφιο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Κατά Λουκά Ευαγγέλιον, ΚΔΕΛΤΑ κεφάλαιο, 932 σελίδα, πρώτο εδάφιο. Τη δε πρώτη μέρα της εβδομάδος, ενώ το όρθρος βαθύς, ήρθον εις το μνήμα, φέρουσε τα οποία ετοίμασαν αρώματα και άλετινές με ταυτόν. Εύρον δεν των λίθων από κεκυλισμένων από του μνημείου και εισελθούσε δεν εύρον το σώμα του Κυρίου. Και ενώ είσαν απορία περί τούτου, ειδού δύο άνδρες εστάθησαν έμπροσθεν αυτόν με ημάτια αστράπτοντα, καθώς δε αυτε εφοβήθησαν και έκλεινον το πρόσωπο εις τη γη, είπαν προς αυτάς, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, ανέστη, ενθυμήθητε πως ελάλησε προς εσάς, ενώ το έτη εν τη Γαλιλαία. Λέγον ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Και ενεθμήθησαν τους λόγους αυτού και αφού υπέστρεψαν από του μνημείου, απήγγειλαν ταύτα πάντα προς τους ένδεκα και πάντα στους λοιπούς. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία, η Ιωάννα και η Μαρία η μήτρη του Ιακώβου και ελιπέ με ταυτόν, έτινες έλεγον ταύτα προς τους Αποστόλους. Και λόγοι αυτών εμφάνισαν ενώπιον αυτών ως φλιαρία και δεν επίστευον εις αυτάς. Ο δε Πέτρος σηκωθείς, έδραμεν στο μνημείο και παρακύψας βλέπει τα σάβανα κείμενα μόνα και ανεχώρησε θαυμάζων καθεαυτόν το γεγονός. Και ειδού δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα, εις κόμιν ονομαζομένη Εμαούς απέχουσα 60 στάδια από Ιερουσαλήμ και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ μίλουν και συνδιελέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύεται με ταυτόν και οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο δια να μην γνωρίσω συν αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι ούτοι, τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περπατούντες κίστες κύθροποι? Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες?» Και είπε προς αυτούς, «Ποια, ιδέ είπαν προς αυτόν, τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως της εστάθιαν ήρ προφήτης, δυνατός, εν έργο και λόγο, ενώπιον του Θεού και παντός του λαού». Και πώς παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις καταδίκη θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Ημείς δε ελπίζομαι ότι αυτό είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και προς τούτη σπάση, τρίτη μέρα είναι σήμερα ναύτη, αφού έγιναν ταύτα. Αλλά και οι γυναίκες τιμνές εξ ημών εξέπληξαν ημάς, ήτινε συπήγον εις την αυγήν εις το μνημείον, και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε, ότι είδον και οπτασίαν αγγέλων, ετινές λέγουσι ότι αυτό ζει. Και τινές των ημετέρων υπήγον εις των μνημείων και εύρον ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων, αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητοι και βραδύ στην καρδίαν, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε, δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα αυτού? Και αρχίσας από Μωυσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευεν σε αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάστες τις γραφές. Και επλησίασαν εις την κόμινο που επορεύοντο. Και αυτός προσεποιείτο ότι πάγει μακρότερα. Και παρεβίασαν αυτό λέγοντες, μήνε με θυμών, διότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινε η ημέρα. Και εισήλθε δια να μείνει με ταυτόν. Και αφού εκάθισεν με ταυτόν εις την τράπεζαν, λαβών των άρτων ευλόγησε και κόψας έδιδε εις αυτούς. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και γνώρισαν αυτόν και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Και είπων προς αλλήλους, δεν εκαιέ το εν ημίν η καρδία ημών ότε ελάλη προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς? Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Και εύρων συνηθισμένους τους ένδεκα και με ταυτόν ήτινες έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και εφάνει στον Σίμωνα. Και αυτοί διηγούντο τα εν τη οδό και πως εγνωρίστης αυτούς ενώ έκοπτεν τον άρτον. Ενώ δε ελάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς αισθάνθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς ειρήνη μην. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι, ενόμιζον ότι έβλεπον πνεύμα. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε τεταραγμένοι και γιατί ανεβαίνουν στην στα σκαρδία σας διαλογισμοί, ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα, σάρκα και οστά δεν έχει,
καθώς εμέ θεωρείται έχοντα, και τούτη λοιπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Ενώ δε αυτοί υπίστουν έτη από της χαράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, έχετε τι φαγώσιμον εντάφθα. Οι δε έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ηχθείος και αποκηρύθραν μέλητος, και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγε. Είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς ημάς, ότι ήμουν έτοιμε θυμών ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν, δια να καταλάβω στας γραφάς, και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένη αρχής από την Ιερουσαλήμ. Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφ' ημάς, σεις δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως ουδην ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Αμήν. Τώρα πια, ο Ιησούς είναι ανεστημένος. Αλλά δεν τέλειωσε το έργο του στη γη. Δεν τέλειωσε το έργο του στο μικρό χωράφι των εν τέλει 120 ανδρών και γυναικών που πίστεψαν στο λόγο του, υπάκουσαν στο λόγο του και έμειναν 10 μέρες μετά την ανάληψή του προσμένοντας την επίσκεψη του Κυρίου να τους βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και Φωτιά. Έχει έργο ακόμη. Εργάστηκε 3,5 χρόνια με τους μαθητάς του εν το καιρό της αρκός αυτού, αλλά πρέπει να εργαστεί και να συνεργαστεί με τους μαθητές του 40 ακόμη μέρες, φανερώνοντας και αποκαλύπτοντας σε αυτούς με πολλά τεκμήρια την Ανάστασή του, αλλά ιδιαιτέρως και την αποστολή τους, το έργο τους που ο Θεός έχει προετοιμάσει για αυτούς προκαταβολής κόσμου, ώστε δια του Ιησού Χριστού να διδαχθούν και να τους σαν δάσκαλος και να καθοδηγηθούν σαν καθηγητές, σαν καθηγητής τους που είναι, σε όλο το σχέδιο και το έργο του Θεού επί προσωπικού επίπεδου. Η Μαρία η Μαγδαληνή πηγαίνει στον Πέτρο, στον Ιωάννη, πηγαίνουν στο μνημείο, βλέπουν ότι δεν υπάρχει εκεί το σώμα, γυρίζουνε. Ούτε μια στιγμή το μυαλό τους δεν πήγε στην Ανάσταση. Και έτσι λοιπόν αρχίζει τώρα ο Θεός έναν έναν να τον επισκέπτεται. Κάποια στιγμή επισκέφθηκε τον Πέτρο. Αλλά είναι και δύο ακόμη μαθητές, ο Κλεόπας και άλλος ένας, τον οποίον ο Θεός έχει χαρακτηρίσει, τους οποίους ο Θεός έχει χαρακτηρίσει μαθητές του, ήσαν μετά των μαθητών και οι οποίοι είναι εντελώς απογοητευμένοι, απελπισμένοι, τρομοκρατημένοι, φοβισμένοι και δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, αφού πέρασε το Σάββατο που δεν επιτρεπόταν να επιστρέψουν στην πόλη τους. Την επόμενη μέρα γυρίζουν στην πόλη τους με την ψυχή τους μαύρη. Υπάρχει ένας άλλος που δεν είναι μαζί με τους μαθητάς, είναι ο Θωμάς. Δεν ξέρουμε που είναι, δεν μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, ενώ ξέρουμε ότι δεν είναι εκεί. Γιατί ο Θεός αποφασίζει να επισκεφθεί τους δύο προς Εμαούς και δεν πηγαίνει στο Θωμά? Περίεργο, παράξενο. Θωμάς ήταν εις εκ των 12. Αλλά ο Κύριος αποφασίζει να πάει σε αυτούς τους δύο προς Εμαούς. Γιατί φύγανε μακριά. Και αν μείνουν εκεί είναι δύσκολο να επιστρέψουμε. Γιατί δεν έχουν κοινωνία μεταλλήλων.
γιατί δεν είναι ανάμεσα στους μαθητές, γιατί δεν θα μπορέσουν για κανένα λόγο να επιστρέψουν αν δεν πάει ο Χριστός να τους φέρει πίσω. Θωμάς θα τα καταφέρουν οι μαθητές, την άλλη Κυριακή θα είναι μαζί τους. Είναι εκεί. Δεν πιστεύει στα λόγια τους, αλλά είναι εκεί. Πόσο σημαντικό είναι να είμαστε εκεί, να είμαστε εδώ. Πόσο σημαντικό είναι, αδερφοί. Πόσο σημαντικό είναι. Οι μαθητές λοιπόν, οι δύο, Κλεόπας και ο άλλος, πηγαίνουν μαύροι και άραχνοι, όπως ήταν όλοι οι μαθητές, όπως ήταν και ο Θωμάς. Μαύρη η ψυχή τους, απελπισμένοι, απογοητευμένοι. Ελπίζαν ότι είναι ο Μεσσίας, ελπίζαν ότι θα τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους, ελπίζαν ότι θα υψωθεί πάλι το άστρο του Δαβίδ, ότι θα σηκωθεί βασιλιάς που θα σώσει τον Ισραήλ. Ελπίζανε στη λογική της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό ήταν το λάθος τους. Δεν ελπίζανε στη λογική της Καινής Διαθήκης, του Ευαγγελίου, της αιώνιας ζωής, του ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Δεν είχανε σωστή ελπίδα. Γι' αυτό και ήσαν απογοητευμένοι. Και η απογοήτευσή τους τους έκρυψε τελείως την Ανάσταση. Η απογοήτευσή τους αύξησε την απιστία τους. Νομίζαμε αλλά κάναμε λάθος. Ελπίζαμε αλλά κάναμε λάθος. Και αποφασίζουν να επιστρέψουν μακριά στο χωριό τους. Και ο Κύριος είπε, όχι και τόσο μακριά, θα χαθείτε. Δόξα στο Θεό. Έχουμε πολύ καλό Κύριο, αδερφοί. Μας αγαπάει με αγάπη σε αιώνια. Και καθώς επιστρέφουν στο χωριό τους, ταλαιπωρημένοι, απογοητευμένοι, δίπλα τους ο Χριστός, κλειστά τα μάτια τους, δεν τον αναγνωρίζουν και τους πιάνει την κουβέντα. Ξέρετε ότι το πρότυπο του Ευαγγελιστού είναι ο Χριστός. Έχει όλες τις διακονίες, είναι και ο καλύτερος Ευαγγελιστής. Πιάνει κουβέντα. Ναι, πρέπει να το έχεις από το Θεό αυτό το χάρισμα του Ευαγγελιστού. Εγώ δεν το έχω, ας πούμε, και το στόμα μου είναι κλειστό. Εκτός αν ο Θεός φέρει τις καταστάσεις και γίνει. Αλλά είναι, εγώ τους καμαρώνω αυτούς που είναι Ευαγγελιστές. Που πλησιάζουν, λέω, τι ωραίος Ευαγγελιστής ο Χριστός. Πήγε σε δύο απελπισμένους. Και τι θα τους κάνει? Χαρούμενους, ευτυχισμένους και ευλογημένους. Αυτός είναι ο Ευαγγελιστής. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό του Ευαγγελιστού? Η αγάπη. Αν δεν έχεις αγάπη, δεν μπορείς να είσαι Ευαγγελιστής. Και αυτό με ανησυχεί λίγο. Δεν μπορείς να έχεις. Δεν μπορείς να είσαι. Αν δεν έχεις πολύ αγάπη. Τους πλησιάζει, τους λέει, γιατί είσαστε σκύθροποι, τι κουβεντιάζετε? Και αυτοί αμέσως ανταποκρίθηκαν. Κοιτάξτε τώρα, αδερφοί, το έργο του Χριστού για αυτούς τους δύο. Αυτό είναι το χωράφι του τώρα. Τι είναι αυτά που κουβεντιάζετε? Και αμέσως ο Θεός ανοίγει την καρδιά τους. Λέει, καλά, εσύ που ζεις, δεν είδες τι έγινε? Λέει, τι έγινε, δεν κατάλαβες τίποτα? Τίποτα. Πω, τι Κύριος είναι. Τα ξέρει όλα και κάνει πως δεν ξέρει τίποτα. Είναι ο Ανεστημένος και δεν ξέρει τίποτα για την Ανάσταση. Είναι φοβερός, αδελφοί, έτσι. Γι' αυτό τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε πολύ. Σ' αγαπάμε πολύ, Κύριε. Πολύ σ' αγαπάμε. Καλά, λέει, εσύ δεν έχεις καταλάβει τίποτα? Όχι, λέει, τίποτα δεν έχω καταλάβει. Δεν έχεις ακούσει για τον Ιησού? Στον Ιησού το λένε. Δεν έχεις ακούσει για τον Ιησού που ήταν δυνατός εν λόγης, ενέργης και πιστεύαμε, ελπίζαμε ότι ήταν αυτός που θα ελευθερώσει τον Ισραήλ από όλα τα κακά? Και τώρα απογοητευθήκαμε. Τώρα δεν έχουμε να ελπίσουμε πουθενά. Και τους φανερώνει την καρδιά τους. Ανόητοι, άφρονες, χωρίς αγάπη, χωρίς σοφία και χωρίς πίστη. Ο άνθρωπος που χάνει την πίστη του, χάνει τη σοφία του, χάνει και την αγάπη του. Γιατί αν αγάπαγαν, θα πήγαιναν στους μαθητάς. Αλλά τα έχουν χάνει όλα.
Ο άνθρωπος που χάνει την πίστη του και απελπίζεται, τα χάνει όλα. Χάνει την αγάπη του για τους μαθητάς, για τα αδέρφια του. Χάνει την αγάπη του για το Λόγο του Θεού. Και πού πάει? Πάει να κλειστεί στο σπίτι του. Άθλιος και ουτιδανός που έχασε την πίστη του, τα χάνει όλα. Θα πάνε να, καταλαβαίνετε που πάνε? Πάνε στο σπίτι τους, θα κλειδωθούν μέσα και θα κλαίνε τη μοίρα τους. Και ο Χριστός είναι αναισθημένος. Και ο Χριστός τα έχει όλα έτοιμα. Δόξα να έχει ο Θεός. Αδελφοί, ποτέ σπίτι μας. Στο σπίτι του Θεού. Στο σπίτι του Θεού θα έχουμε τα πάντα. Μην ακούς τον διάβολο που κατηγορεί εσένα, τα αδέρφια σου, την Εκκλησία, το Χριστό, την δουλειά του. Να ακούς το Πνεύμα το Άγιο που επαινεί, που δοξάζει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Ο ανόητοι χάσατε κάθε ίχνος σοφίας. Ο άπιστοι βραδύ στην καρδία, δεν χωράει η καρδιά σας στην καρδιά σας. Η πίστη σας στο Θεό δεν χωράει πια. Δεν χωράει στην καρδιά σας η πίστη. Δεν χωράει στην καρδιά σας ο Λόγος του Θεού. Δεν πρέπει να πιστεύετε σε όλα τα γεγραμμένα από τους προφήτες, όλο το Λόγο του Θεού. Δεν είπαν κουβέντα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των μαθητών. Όταν μιλάει ο Θεός δεν αντιλέγουν. Όταν μιλάει ο Χριστός σκύβουν το κεφάλι. Δίκιο έχεις Κύριε. Και αρχίζει τώρα να τους εξηγεί. Αρχίζει να τους περιγράφει τα γεγραμμένα για τον Ιησού, για τον Μεσσία, για τον Χριστό. Από τον Μωυσή, από την Γένεση, τους προφήτες μέχρι το Μαλαχία. Και περπατάγανε και τους κήρυτε. Τους φανέρωνε, τους εξηγούσε. Δεν τους έλεγε για τον εαυτό του, τους έλεγε για τις γραφές και μέσα από τις γραφές θα καταλάβαιναν τον εαυτό του. Και φτάσανε μπροστά στο σπίτι. Και έκανε πως έφευγε. Αλλά πια οι μαθητές, στους μαθητάς είχε διεγείρει ο Θεός στην καρδιά. Μη φύγεις. Έλα σπίτι μας. Μη φύγεις αν δεν μας ευλογήσεις, που είπαμε πριν. Μη φύγεις. Το έχεις πει ποτέ στο Χριστό? Έλα Κύριε, έλα Χριστέ μου, θέλω να σε δω, θέλω να σε ακούσω, θέλω να μου μιλήσεις, θέλω να σε αγγίξω αν είναι δυνατόν, θέλω να μ' αγγίξεις. Και τον πείσανε. Ξέρετε πόσο εύκολα πείθεται ο Χριστός να έρθει όταν το φωνάξεις? Εμείς πειθόμεθα πολύ δύσκολα να πάμε κάπου. Ο Χριστός μόλις του πεις έλα Κύριε, τρέχει, γιατί θέλει να σε επισκεφτεί. Το αγαπάς το Χριστό? Πολύ Κύριε μου. Πολύ σε αγαπάμε Κύριε μου. Μοναδικός έτσι. Τέλειος. Αλληλούια. Και αφού μπήκε στο σπίτι, πήρε την εξουσία στα χέρια του. Του βάλανε να φάει, παίρνει το ψωμί, το μοιράζει. Πιστεύω ότι είδαν τις τρύπες στα χέρια. Έμειναν έκπληκτοι, αναισθημένος. Πω. Και χάθηκε. Τέλειωσε το έργο του. Δεν είχε άλλο λόγο να κάτσει με τους μαθητάς αυτούς. Έφυγε. Τώρα μόνοι τους. Τώρα χαρούμενοι. Τώρα ευλογημένοι. Τώρα γεμάτη αγάπη. Πάμε στα αδέρφια μας. Τι κάνει ο Χριστός? Και θέλουμε σήμερα να επισκεφθεί όλους όσους δεν είναι σήμερα. Όπως επισκέφτεται αυτούς δύο και να τους κάνει να έρθουν όλοι μέσα. Όλοι μέσα στον οίκον του Θεού. Κάντο Κύριε μου. Μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει αδερφοί. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, το κάνει πάντα ο Χριστός. Σήμερα θα προσευχηθούμε να πάει όπως τους δύο που φεύγανε και δεν θα ξαναγυρίζανε. Έτσι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν φύγει και δεν έχουν ξαναγυρίσει. Να πάει ο Χριστός να τους επισκεφθεί και να τους φέρει μέσα. Μπορεί. Ακούει προσευχές ο Θεός? Να προσευχηθούμε αδερφοί. Προσευχηθούμε στο τέλος. Κύριε φέρ τους πίσω σε παρακαλώ. Φέρ τους πίσω Κύριε όπως έφερες αυτούς τους δύο. Αυτοί οι δύο τώρα τρελαθήκανε. Δεν τους κρατάει τίποτα. Είναι αναισθημένος, είναι ζωντανός, μας αγαπάει. Τίποτα δεν τους κρατάει πια στο σπίτι τους. Γιατί γνώρισαν την Ανάσταση, τη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού.
Τώρα έχει νυχτώσει, τη νύχτα, τη μέρα, τρεχάλα πίσω. Και μπαίνουν μέσα στο σπίτι που ξέρανε που ήταν οι αδερφοί τους και τους βλέπουν αναστατωμένους. Άλλοι λέγανε αναστημένος, τον είδε ο Πέτρος. Τον είδα, έλεγε ο Πέτρος. Άλλοι έλεγαν, άντε τώρα δεν είναι. Μπαίνουν και αυτοί μέσα στην κουβέντα. Τον είδα, μην αναστημένος. Υπάρχει τώρα, πιστεύουνε, δεν πιστεύουνε. Πολλές φορές αυτό το πράγμα γίνεται και μες στην καρδιά μας. Το πιστεύω, αλλά δεν το πιστεύω. Το πιστεύω, αλλά δεν το πιστεύω και πολύ. Το πιστεύω ή δεν το πιστεύω. Ξέρω εγώ τώρα αν το πιστεύω ή δεν το πιστεύω. Έτσι ήταν οι μαθητές. Το πιστεύουμε, δεν το πιστεύουμε. Πιστεύω ότι όλοι έχετε ζήσει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αμφιβολία. Δεν αρέσει το Θεό η αμφιβολία. Τι αρέσει το Θεό, η δύναμη της πίστεως. Πιστεύω στον Ιησού Χριστόν για όλα. Είναι η ελπίδα μου, είναι ο Κυριός μου, είναι ο Θεός μου, είναι ο Σωτήρας μου, είναι ο φίλος μου, είναι ο αγαπημένος ψυχής μου. Είναι αυτός που θα έρθει να με παραλάβει. Πιστεύω. Και ενώ ήταν λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ανάμεσά τους ο Ιησούς. Γιατί έχει έργο. Πρώτον, να δεχτούν την Ανάστασή Του. Να πιστέψουν στην Ανάστασή Του. Ύστερα θα έρθει η αποστολή τους, αλλά σε ποιους? Σε αυτούς που πιστεύουν, σε αυτούς που αγαπάνε τα αδέλφια τους, σε αυτούς που δεν λείπουν από τα αδέλφια τους. Τώρα πια είναι όλοι αγαπημένοι, ενωμένοι, εκτός Θωμά. Θωμάς την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή θα γίνει ένα. Τώρα λείπει ο Θωμάς. Χαλάλη του, θα έρθει και ο Θωμάς. Αμήν. Τώρα λείπουν κάποιοι Θωμάδες. Θα έρθουν και οι Θωμάδες όμως. Ο Κύριος θα τους φέρει και τους Θωμάδες, όπως έφερε και τους δύο προς Εμαούς. Αλληλούια. Γιατί θα προσευχηθούμε εμείς, θα προσευχηθεί η Εκκλησία. Είμαστε σύμφωνοι. Όλοι συμφωνούμε. Να επιστρέψει όλους τους Θωμάδες ο Κύριος. Όλους, στο όνομα του Χριστού. Μόνο αυτός μπορεί. Λέει, μόλις τον βλέπουν αναισθημένο, η απιστία. Φάντασμα είναι. Βλέπετε, και μάλιστα όχι η πιστία, μερικοί πιστεύουν, μερικοί δεν πιστεύουν. Έτι πίστουν, λέει. Άκου, ακόμη απιστούσαν από χαρά και θαύμαζαν. Η χαρά τους έφερνε απιστία, ο θαυμασμός τους έφερνε σε απιστία. Τι είμαστε εμείς οι άνθρωποι? Τον είδα ζωντανό και ακόμη απιστούσανε. Γιατί λέει, γιατί σκέφτεστε τέτοια πράγματα? Δέστε, αυτό είναι η υπογραφή του. Δέστε τις πληγές στα χέρια μου. Δέστε τις πληγές στα πόδια μου. Δέστε την πληγή από τη λόγχη στην πλευρά μου και γνωρίστε ότι εγώ είμαι. Γιατί πνεύμα, φάντασμα, σάρκα και οστά δεν έχει όπως εγώ έχω. Αίμα δεν έχει, σάρκα και οστά έχει. Έχει το καινούριο αναισθημένο σώμα που το αγγίζεις, το πιάνεις, αλλά έχει δυνάμεις μοναδικές. Πάει όπου θέλει. Έχετε τι προσφάγιον? Και θα φας κιόλας, Κύριε. Αφού είμαι αναισθημένος, όλα τα κάνει ο Κύριος μας. Του βάζουνε, τρώει, και τώρα αρχίζει το δεύτερο έργο του. Το δεύτερο έργο του είναι να τους ανοίξει τη διάνοια, να καταλάβουν μέσα από τις γραφές το σχέδιο του Θεού, την αγάπη του Θεού, το έργο του Χριστού και το έργο το δικό τους. Και αρχίζει και τους διερμηνεύει το λόγο και τον καταλαβαίνουν το λόγο. Γιατί αν ο Χριστός δεν σου ανοίξει τη διάνοια, το λόγο δεν τον καταλαβαίνεις. Γι' αυτό είπαμε, αδερφοί, ότι είσαστε όλοι σοφοί. Γιατί ο Χριστός μας έχει, σας έχει ανοίξει τη διάνοια να καταλαβαίνετε το λόγο της αληθείας, να καταλαβαίνετε την αλήθεια, να καταλαβαίνετε την αγάπη, να καταλαβαίνετε τα πάντα. Και έτσι οι μαθητές τώρα αναγνωρίζουν όλοι, οι δέκα, εκτός από το Θωμά, αναγνωρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος. Και της Αναστάσεως του Χριστού αναγεννήθησαν. Νέα κτίσματα πια. Καμία σχέση με τον Πέτρο τον Ψαρά, ο Πέτρος ο αναγεννημένος. Καμία σχέση.
αλλά και καμία σχέση ο Πέτρος ο βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο με τον Πέτρο τον αναγεννημένο. Καμία σχέση. Το πρώτο έργο που κάνει ο Χριστός είναι να μας φανερώσει την Ανάστασή Του, ώστε να δώσει την ευκαιρία στο Θεό, καθώς εμείς επικαλούμεθα το όνομα του Ανεστημένου Χριστού, να μας αναγεννήσει. Τους αναγέννησε. Τους έδωσε σοφία, τους έδωσε σύνεση. Τους άλλαξε τις επιθυμίες της σαρκός, της καρδιάς. Τους άλλαξε τη σκέψη, τους έδωσε νου Χριστού. Δεν έχουν δύναμη, αγάπη, σοφρονισμό Πνεύματος Αγίου. Μετά θα έρθει. Τώρα πρέπει να πιστέψουν στην Ανάσταση για να τους αναγεννήσει ο Θεός και τους αναγέννησε όλους. Και τώρα όλοι χαρούμενοι. Οι θλίψεις, ο φόβος, η αγωνία, η απελπισία φύγανε. Οι απογοήτευσεις φύγανε. Γιατί? Γιατί πιστέψανε ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Εκτός από έναν, τον καημένο, τον Θωμά, που έλειπε. Άμα λείπεις, χάνεις την παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό ποτέ να μην λείπουμε, αδερφοί. Για κανένα λόγο να μην λείπουμε. Όπου είμαι εγώ, εκεί είναι και ο υπηρέτης ο αιμός. Θα πηγαίνουμε όπου είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι στο σπίτι του Πατέρα Του. Στην Εκκλησία του Θεού, του Ζώντος. Στο σπίτι του Πατέρα Του είναι ο Χριστός. Δεν εξεύρεται, τους λέει, εγώ θα είμαι στον οίκο του πατρός μου. Από 13 χρονών μας το φανερώνει. Από την ηλικία 13 ετών αυτό μας φανερώνει. Τι με ψάχνετε? Πού με ψάχνεις? Έξω δεν θα με βρεις. Αν θέλεις να με βρεις, πρέπει να έρθεις στον οίκο του πατρός μου. Δεν εξεύρεται ότι εγώ θα είμαι στον οίκο του πατρός μου. Και τώρα δημιουργεί τον καινούριο οίκο ο Χριστός. Την Εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Με τους ψαράδες, τους αγράμματους, τους ιδιώτες. Αλλά τους αναγεννημένους. Και η εντολή είναι να πάτε στη Γαλιλαία. Δεν πάει. Γιατί? Χάρη του Θωμά. Πρέπει να περιμένουμε και το Θωμά. Αυτή είναι η μακροθυμία του Θεού. Δεν βραδύνει ο Κύριος να έρθει. Μακροθυμεί για μας. Ποιους εμάς? Εμάς και τους άλλους που θα γίνουν σαν και εμάς. Όλοι για μας μακροθυμεί. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του. Τώρα η εντολή είναι πηγαίνετε στη Γαλιλαία. Τους λέει μην πάτε ακόμη. Περιμένουμε το Θωμά, θα έρθει την άλλη Κυριακή. Και θέλουμε την άλλη Κυριακή να έρθουν όλοι οι Θωμάδες. Την άλλη Κυριακή ο Θωμάς εκεί. Αναστήθηκε ο Χριστός. Δεν πιστεύω. Αν δεν βάλω τα χέρια μου στα σημάδια από τα καρφιά στα χέρια Του, αν δεν βάλω τα χέρια μου στην πλευρά Του, στο σημάδι από τη λόγχη, δεν σας πιστεύω. Περίεργο πράγμα. Μα είναι η αδερφή σου, είναι η φίλη σου. Έχεις ζήσει μαζί τους, έχεις μεγαλώσει 3,5 χρόνια μαζί με τον Χριστό. Δεν πιστεύω. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν δεν έρθει ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου, δεν πιστεύει ο άνθρωπος. Μην νομίζω ότι πίστεψε κανείς επειδή του μιλήσε κάποιος. Πλανάτε πλάνην ικτράν όποιος νομίζει ότι μπορεί να σώσει. Εγώ του μίλησα και σώθηκε. Μωράντα από εδώ. Μίλησες εσύ. Ο Χριστός του μίλησε και σώθηκε. Ο Χριστός του μίλησε. Εδώ 11 μαθητές, 10 συγγνώμη μαθητές, του λένε Θωμά, τον είδαμε αναστημένο, δεν σας πιστεύω. Δεν μπορείς να επέμβεις στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί αν μπορούσαν άνθρωποι να επέμβουν στην καρδιά του ανθρώπου, δεν θα χρειαζόταν ούτε να σταυρωθεί, ούτε να πεθάνει, ούτε να έρθει ο Χριστός. Αλλά αφού τον έστειλε ο Πατέρας, φαίνεται ότι δεν γίνεται τίποτα χωρίς του Χριστού. Δεν δύναστε να κάμετε ουδέν άνεφε μου. Αυτό το λέω για να μην πάρει καμιά φορά καρδιά μας αέρα και πήρε παιδί μου. Θυμάμαι, είχα πάει στο Αίγιο, ο Χριστός είχε σώσει πολλούς, νομίζω ότι τους είχα σώσει εγώ. Καινούριος ήμουν φουκαράς και ήρθαμε εδώ πέρα στην Αθήνα, ήρθανε και πολλοί από το Αίγιο. Και γονατίσαμε και προσευχηθήκαμε, γονάτισα και εγώ και λέω Κύριε αυτούς που έσωσα εγώ θέλω να τους κρατήσω γονατιστούς. Αφού τέλειωσα την προσευχή μου σηκώνομαι, κανένας. Μόνο η Άννα ήτανε. Την κοιτάω την Άννα και αυτή έμεινε για μένα. Λέω κανέναν Κύριε μου. Εκεί έμαθα ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τίποτα αδερφή.
Τίποτα. Μην πάει στο μυαλό σου ότι μπορείς να κάνεις κάτι. Ούτε να παρηγορήσεις, ούτε να ενισχύσεις, ούτε να ενδυναμώσεις, πόσο μάλλον να σώσεις. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά τα πάντα μπορούμε δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Τα πάντα. Την άλλη Κυριακή, να και ο Θωμάς. Δεν πιστεύω. Μα τον είδαμε, δεν πιστεύω εκεί ο Κύριος. Μόνο για το Θωμά. Καθυστέρησε μια εβδομάδα, μ' αρέσει αυτή η βραδυπορία του Θεού. Καθυστέρησε μια εβδομάδα μέχρι να φύγουν να πάνε στη Γαλιλαία που για να τους φανερώσει το καινούριο του σχέδιο. Έλα εδώ Θωμά. Κόκαλο Θωμάς. Λέει βάλε τα χέρια σου στα σημάδια μου. Που δεν πιστεύω τα βάλε. Για βάλε τα χέρια σου στην πληγή μου. Μόλις τον είδε, είπε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και εκείνη τη στιγμή τον αναγέννησε ο Θεός. Πόσο άχρηστοι είναι οι μαθητές, πόσο χρήσιμος τους κάνει ο Χριστός όμως με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να μην μπορούν έναν άνθρωπο να πείσουν και τον αδερφό τους που ήταν συνέχεια. Μα έναν άνθρωπο να μην μπορούν να πείσουν 10 μαθητές του Χριστού. Κανέναν, ναι. Μόνο ο Χριστός σώζει, αδερφοί. Μόνο ο Χριστός σώζει. Γι' αυτό μην ελπίζουμε σε ανθρώπους, θα απογοητευτούμε. Σε κανέναν άνθρωπο μην ελπίσεις. Θα φας τα μούτρα σου. Η ελπίδα μας είναι Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Σόντος, που τον αγαπάμε πολύ. Και θέλω να τον αγαπάω πιο πολύ για να αγαπάει την αγάπη μου, όπως εγώ αγαπάω την αγάπη του. Και όσο πιο πολύ βλέπω την αγάπη του, τόσο πιο πολύ τον αγαπάμε. Αλληλούια. Τώρα πια είναι έτοιμοι. Είναι έτοιμοι να φύγουν για τη Γαλιλαία. 11. Σε λίγο θα γίνουν 12. 11 είναι τώρα. Δεν λείπει κανένας. Και φύγανε για τη Γαλιλαία. Εκεί πια τους επισκεπτόταν συχνά. Τους δίδασκε. Τους μάθανε το λόγο του. Τους αποκάλυπτε τη χάρη του, το ελαιός του, τη δύναμή του, την αναγέννησή του. Και τους είπε, μείνετε στην Ιερουσαλήμ, γιατί εγώ σε λίγο θα φύγω. Και εκεί θα μάθετε, θα λάβετε δύναμη, όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Επαναλαμβάνω, μείνατε στην Ιερουσαλήμ. Μείνε στην Εκκλησία, αδερφέ. Γιατί τώρα είμαι η Άνω Ιερουσαλήμ. Μείνατε στην Ιερουσαλήμ. Γιατί στην Ιερουσαλήμ θα λάβετε δύναμη. Όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έλθει και θα έρχεται πάνω σας. Έξω δεν έχει δύναμη, αδερφοί. Έξω έχει πόνο, θλίψη, απιστία, λίγη αγάπη και αν υπάρχει και λίγη, τίποτα δεν έχει έξω. Μέσα στον οίκον του Πατρός που είναι το στήλος και το εδρεύμα της αληθείας υπάρχει ο Χριστός, που ο Χριστός είναι τα πάντα. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας διατηρήσει. Αλλά και εκεί τώρα πρέπει να τους πει το επόμενο. Και το επόμενο είναι πάλι στην αδυναμία τους. Ο Πέτρος λέει πάνω να ψαρέψω και άλλοι 6-7 μαθητές λένε και εγώ εμείς μαζί σου. Και πάνε στη Ναζαρέτ, όλη τη νύχτα ψαρεύανε. Έπιασε τίποτα, ουδέν. Χωρίς τον Χριστό θα ψαρέψεις τώρα. Χωρίς τον Χριστό μπορείς να πιάσεις τίποτα. Και ο Χριστός απέναντι. Έχει πάει μαζί τους. Όχι να τους φέρει κοντά του, να τους στείλει στη δουλειά τους. Στην αρχή μας φέρνει και μετά μας λέει πηγαίνετε τώρα. Υπάγεται σε όλο τον κόσμο, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαφτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στην άφεση αμαρτιών. Διδάσκονται εις αυτούς όλα όσα εγώ σας φανέρωσα. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα και τελειώνει, δεν τελειώνει, τελειώνει το έργο του Χριστού επί της γης. Έχετε κανένα ψάρι, τίποτα, για έλατε έξω. Ο Ιωάννης ο άνθρωπος της αγάπης, ο Κύριος είναι. Ο Πέτρος βουτάει, ντύνεται, βουτάει, πάει κοντά και ο Κύριος είχε έτοιμη το φαΐ τους. Όλη τη νύχτα κουρασμένη πρέπει να φάνε τα παιδιά. Φροντίζει για όλα, αδερφοί, ο Χριστός. Αμήν. Φροντίζει για όλες τις λεπτομέρειες. Έχει το προσφάγιον.
Τίποτα. Μα ρίξατε τα δίχτυα στα δεξιά. Τώρα δεν κοιτάνε τι έχουνε. Κοιτάει τι έχει ο Χριστός. Αδερφέ, μην κοιτάς τι έχεις. Θα στενοχωριέσαι, γιατί δεν έχεις τίποτα. Αν κοιτάμε τι έχει ο Χριστός, θα χαίρεσαι, γιατί έχει τα πάντα. Να το ξαναπώ. Μην κοιτάς τι έχεις στη τσέπη σου, στην καρδιά σου, στο μυαλό σου. Είναι τίποτα. Τίποτα. Κοίτα τι έχει ο Χριστός, είναι τα πάντα. Αφού πιάσα ένα σώρο ψάρια, κάθονται εκεί τώρα και είχε ψήσει ένα ψαράκι ο Κύριος και το φάγανε. Και τώρα μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο επί της γης, γιατί υπάρχει και το τέταρτο. Στο τρίτο και τελευταίο επί της γης. Σίμων ιέ του Ιωνά μ' αγαπάς. Ο Πέτρος λέει, βέβαια σ' αγαπάω Κύριε. Τώρα πρέπει να βόσκει στα αρνιά μου. Δεν είσαι ψαράς. Βοσκό σε θέλω. Τσοπάνι σε θέλω. Τα πρόβατά μου, τα αρνάκια μου, τα προβατάκια μου πρέπει τώρα να φροντίζεις. Ό,τι ψάρεψες, ψάρεψες. Τελειώσαμε με το ψάρεμα. Τέλειος, τέλος το ψάρεμα. Μ' αγαπάς δεύτερη φορά. Μ' αγαπάς τρίτη φορά. Κύριε, σ' αγαπάω. Αν μ' αγαπάς τότε, ακολούθημη. Το αποτέλεσμα, από πίσω του ο Πέτρος. Ωραίο δεν είναι. Τώρα πάει, δεν παίρνει αποφάσεις μόνος του. Δεν θα πάω για ψάρεμα, δεν θα κάνω τούτο, δεν θα κάνω εκείνο. Θα ακολουθώ τον Χριστό. Όπου πάει ο Χριστός από πίσω του θα είμαι εγώ. Και αν προσέξουμε αδερφοί, εκείνη η ευλογία του Θεού. Όπου πάει ο Χριστός από πίσω του να είσαι. Μην πηγαίνεις εσύ και τον περιμένεις να σε φέρει, θα σε φέρει. Αλλά γιατί να ταλαιπωρηθείς. Πήγαινε ακριβώς από πίσω να δεις τι όμορφα που είναι. Ο Ιωάννης ζήλεψε και λέει θα έρθω κι εγώ. Δεν του είπε. Και γυρίζει ο Πέτρος, λέει Κύριε με τον Ιωάννη τι θα γίνει. Τι νοιάζεσαι με τον Ιωάννη θα κάνω εγώ. Εσύ ακολούθημη. Αμήν. Μη σε νοιάζει τι θα κάνει η γυναίκα σου, ο άντρας σου, το παιδί σου. Εσύ ακολούθημη. Αν ακολουθείς τον Χριστό όλα θα τα κάνει ο Χριστός. Αυτά πια που δεν μπορείς και θέλεις και αυτά που δεν μπορείς και δεν ξέρεις θα τα κάνει ο Χριστός. Γιατί είναι ο παντοδύναμος Θεός. Συ ακολούθημη. Αμήν αδελφοί. Συ ακολούθημη. Ας τον Ιωάννη. Μα τι θα γίνει με τον Ιωάννη. Ας τον Ιωάννη. Εσύ εμένα να ακολουθείς. Και κάθε ένας πήρε το δρόμο του ακολουθώντας τον Χριστό. Και 40 μέρες μαζεύτηκαν 500 και επέκεινα και είδαν την ανάληψη του Χριστού. Αλλά η εντολή ήταν μείνετε στην Ιερουσαλήμ και θα λάβετε την επαγγελία του Πατρός και από τους 500 120 πήγανε. Και περιμένανε, είναι το επόμενο στάδιο του Χριστού, να τους βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Να τους δώσει δύναμη Πνεύματος Αγίου και μέσα από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να τις δώσει πίστη, αγάπη, σοφρονισμό. Αλληλούια. Και περιμέναν 10 μέρες, 120 απομείνανε από τους 500 και επέκεινα. Και ξαφνικά ένας αέρας δυνατός μπαίνει στο σπίτι όπου ήσαν συνηγμένοι, που ήταν εκεί ο Χριστός. Και γλώσσες πύρινες κάθισαν επάνω στα κεφάλια τους και όλοι άρχισαν να μιλάνε γλώσσες και να προφητεύουν, ενώ δεν είχε ξαναγίνει και ούτε το ξέρανε, γιατί δεν το κάνουν αυτοί, το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που παίρνει πια τη σάρκα του ανθρώπου και κυριαρχεί, εάν εσύ παραδώσεις το σώμα σου στο Χριστό δια Πνεύματος Αγίου. Και μαζευτήκανε κόσμος έξω, ήταν η μέρα της Πεντηκοστής. Τι είναι τούτο, τρελή είναι, μεθυσμένη είναι. Αλλά ακούγανε να μιλάνε για τον Χριστό. Και τώρα ο Πέτρος κάνει το πρώτο έργο της αποστολής του. Βγαίνει έξω και λέει, τι είναι αυτό που ακούτε. Είναι το γεγραμμένο. Ότι ενδεσχάτες ημέρες θα εκχαίω από το Πνεύματός μου, είπε πάσαν σάρκαν. Και εκείνη την ημέρα σωθήκαν 3.000 και δημιουργήθηκε εκείνη η μέρα η Εκκλησία του Θεού. Τους όντως. Για σκεφτείτε μια εκκλησία που να είναι ανάμεσα στα αδέρφια ή Απόστολοι
Φοβερή δεν είναι. Τι εκκλησία είναι αυτή. Παύλος, Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης. Τι εκκλησία είναι αυτή. Τι άνθρωποι είναι αυτοί. Τώρα η εκκλησία των εσχάτων ημερών είναι πιο όμορφη, λέει ο Λόγος του Θεού. Η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Γιατί. Γιατί μπορεί να μην είναι ο Πέτρος. Ή σαν τον Πέτρο, ο Ιάκωβο, ή σαν τον Ιάκωβο, αλλά είναι ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας που είναι εγκεχημένος στους δούλους του Θεού και στις δούλες του Θεού, γιατί πρέπει να προφητεύουνε. Έχουμε αποστολή να προφητεύουμε και η προφητεία μας είναι μετανοείτε, διότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος έρχεται να παραλάβει μία εκκλησία των οίκων του Θεού, του ζώντος, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Μόνο αυτή η εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού. Μόνο σε αυτή την εκκλησία ο Θεός θα ενεργήσει μεγαλεία και θα προσθέτει μέχρι να γεμιστεί ο οίκος αυτός. Και πόσο μεγάλος να είναι αυτός ο οίκος. Δόξα στο Θεό. Τα όρια του μόνο ο Χριστός τα ξέρει. Εμείς δεν ξέρουμε ότι θα γεμιστεί ο οίκος. Αμήν. Αμήν.